φτωχό γειτονιά μου, στα στενά δρομάκια σου έμεινε η καρδιά μου. Φεύγω και το βήμα μου με γυρίζει πίσω, ας γινόμουν ένα παιδί να σε σεριανίσω. Φτωχό γειτονιά μου, φτωχό γειτονιά μου, όμορφα δρομάκια, όμορφες καρδιές, φύγανε τα χρόνια σαν τα χελιδόνια, σκόρπισαν οι φίλοι, έσβησε το χτες. Ορίστε, μαντάμ, ορίστε, μαντάμ, περάστε, περάστε. Ωραίο είναι, πώς ήταν? Τζάμπα, μαντάμ, για σας, σας αρέσουν τα ωραία πράγματα. Μόνο 400 δίφραγκα. 400 δραχμές? Όχι, μαντάμ, δίφραγκα. Καθότι η δραχμή είναι πολύ λαϊκό νόμισμα. Έλα, δοντέ, πόσα δίνεις? Καλά, δεν πειράζει, άφησε. Θα περάσω άλλη φορά. Ναι, μην ξεχάσετε να μας τηλεφωνήσετε να φορέσουμε τα καλά μας. Για περάστε, Greek souvenir, Greek souvenir. Extra prima good, περάστε, περάστε. Παρακαλώ, μήπως έχετε βιβλία του Ιούλιου Βέρν? Ένα λεπτό, κυρία μου, εγώ είμαι επισκέπτης. Λευτέρη. Αμέσως. Η κυρία θέλει βιβλία του Βέρν. Μάλιστα. Ποιο βιβλίο θέλετε? Από τη γη στη σελήνη. Ο γιος μου, ξέρετε, αγαπάει πολύ τα ταξίδια στο διάσημο. Είναι το θέμα της εποχής. Βέβαια. 15 δάχτυλα. Μάλιστα. Πέστε. Μόνο 15 δραχμές. Μα τι κερδίζεις εσύ? Σχεδόν τίποτε. Τι να κερδίσει κανείς από μια μάνα που για να κάνει ένα δώρο στο παιδάκι της έρχεται στα παλιατζίδικα? Σωστά. Είναι περίεργο λοιπόν. Τόσες γενναίες γαλουχήθηκαν με τα βιβλία του Ιουλίου Βέρν κι όμως είναι πάντα επίκαιρος. Μαγεύει τη φαντασία, βλέπετε. Κι ίσως να μην είναι καλό αυτό, κύριε καθηγητά. Γιατί? Γιατί ο Βέρν παρουσιάζει έναν ωραίο κόσμο στον οποίο όλα τελειώνουν καλά. Οι τίμοι προοδεύουν, τα όνειρα όλα πραγματοποιούνται. Παρουσιάζει δηλαδή τη ζωή διαφορετική από ό,τι είναι. Φουντώνει τη φαντασία και ύστερα έρχεται η σκληρή πραγματικότητα που σφραγίζει καμιά φορά τη μοίρα των ανθρώπων με μια σφαίρα στον πρόταφο. Θα πρέπει να έχεις διώξει από τη θύμησή σου αυτό το θλιβερό περιστατικό. Θα το ήθελα κι εγώ, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτή η σφαίρα στον κρόταφο του πατέρα μου σφράγισε και τη δική μου ζωή. Στερήθηκα τα πάντα για να πληρώσω τα χρέη που άφησε. Θυμάμαι το βράδυ εκείνο που μου μίλησε πρώτη φορά για την κατάστασή μας. Χάσαμε τα πάντα, Δευτέρη, μου είπε. Αύριο οι δανειστές μας θα πούν ότι τους έκλεψα. Εσύ όμως να ξέρεις, παιδί μου, ότι ο πατέρας σου υπήρξε ένας τίμιος άνθρωπος. Υπήρξε, τον ρώτησα. Τι θες να πεις? Τίποτε, μου λέει, αυτό μόνο. Ύστερα κλείστηκε στο γραφείο του. Εγώ ήμουν σαν χαμένος. Τότε ακούστηκε ο πυροβολισμός. Αυτό ήτανε. Τέλος πάντων. Το βρήκατε το βιβλίο που γυρεύατε? Ναι, ήταν στο ράφι που μου είπες. Τα αγαπάει πολύ τα βιβλία η κυρία σας. Ναι, δυστυχώς δεν μπορεί πια να τα διαβάζει μόνη της. Της τα διαβάζει η θετή μας κόρη συνήθως, η Χριστίνα. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτό το κορίτσι και για τους δυο μας.
Πιο πολύ όμως για τη γυναίκα μου. Αλλιώς θα την είχε σκοτώσει ο πόνος για την εξαφάνιση του εγγονού μας. Βλέπεις, όταν σκοτώθηκε η κόρη μας με τον άντρα της στο βομβαρδισμό της Λαρίσης, αυτό το παιδί έμεινε να μας τη θυμίζει. Και από τότε δεν μάθατε τίποτα για αυτόν τόσα χρόνια. 15 σωστά χρόνια. Καμιά θετική είδηση. Μας είπαν κάποτε ότι τον είδαν στον Καναδά. Φαινόταν, λέει, καλά αποκαταστημένος. Είναι όμως αλήθεια. Έφτασε. Μπράβο. Άλλη φορά θα στον παραγγέλω από βραδύς. Τι να κάνω, κύριε Λευτέρη μου, μονάχος μου είναι. Να είχα τουλάχιστον κανένα μικρό. Εγώ φεύγω, Λευτέρη. Αντί. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, χαίρετε. Καλός άνθρωπος. Φίνος. Συγγενής σου είναι. Όχι, πελάτης. Ήρθε μια φορά τυχαία γυρεύοντας ένα βιβλίο. Πιάσαμε κουβέντα και έτσι γίναμε φίλοι, αυτό είναι. Τον βλέπω συχνά εδώ. Μπράβο. Και εμένα μου αρέσει να συναναστρέφομαι με ανώτερούς μου. Μ' ανώτερό σου κάτσε και νηστικός κοιμήσου, έλεγαν οι αρχαίοι. Έτσι δεν έλεγαν. Έτσι λέγαν, έτσι. Εγώ έπρεπε να σπουδάσω. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα σας, κύριε Φράγκο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι αυτός, ρε παιδιά? Ο Φράγκος, ο δημοσιογράφος. Τι μου λες, μεγάλο κεφάλι, αδερφέ μου. Ένα. Μέσα σ' όλα είναι. Ορίστε. Τι ακριβώς θέλετε σήμερα, κύριε Φράγκο? Δεν ξέρω. Κάτι παλιό. Αλήθεια, μήπως έχεις ένα τόμο χρονογραφημάτων του Σπύρου Μελά που λέγεται «Κουβέντες του Φορτούνιου»? Πώς. Ορίστε. 70. Πολλά είναι. Όχι, είναι σπάνιο. Δεν μπορείς να το βρεις αλλού. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, διάβασες το χθεσινό μου άρθρο για τους επαρχιώτες που θαμπώνονται από την Αθήνα? Ναι. Το έχω ξαναδιαβάσει όμως αυτό. Πού? Σε ένα παλιό περιοδικό. Είχε γράψει ένα τέτοιο πριν 50 περίπου χρόνια ο Μπάμπης ο Άνινας. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο. Δανείστηκα ορισμένα πράγματα από τον Μπάμπη τον Άνινα. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, κύριε Φράγκο, δεν ήταν απλώς ένα δάνειο. Τώρα τι τα θες? Είναι δύσκολο να βρίσκεις πάντα θέματα. Για δοκίμασε να γράψεις και θα δεις. Φράσε με εμένα, εγώ αν αποφάσισα να γράψω, θα έπαιρνα ό,τι έχει κατασταλάξει μέσα μου η ζωή. Λόγια. Λόγια, 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 λόγια. Η ζωή θέλει business, αγαπητέ μου. Business. Bye bye. Στο καλό. Ασημάκη, είδες. Είδες πως γίνονται καμιά φορά διάσημοι άνθρωποι. Δεν μιλάς, δε. Άντε. Τώρα έχεις δίφρακο, πάρ' το. Μπράβο, Τσιμπλόντο. Ωραία, δίφρακο ολόκληρο. Έλα στα γρήγορα, έλα. Τι είναι? Όχι έτσι. Όχι έτσι. Στο τούπλο, πάει. Ίσοτε. Άντε, τι. Δεν έκανα τίποτα, κύριε, στη φύλακα. Δεν είμαστε φύλακας. Ενοχλήθηκε ο κύριος. Ναι. Γιατί είναι ενοχλητικό να βλέπεις να εξευτελίζεται ένας άνθρωπος. Πολύ ευαίσθητος είσαι, ρε φίλε. Κάνε του παρέ να πάει στο δίφραγκο. Ας τον εκάτρω. Άκουσε με. Όταν μεγαλώσεις θα το θυμάσαι αυτό που κάνεις σήμερα και θα ντρέπεσαι. Όλοι σας θα πρέπει να ντρεπόσαστε. Τι βρίσκεται και διασκεδάζετε με το να εξευτελίζεται ένας άνθρωπος? Δεν έχει σημασία αν είναι ένα ασήμαντο πιτσιρικάκι. Ο άνθρωπος έχει την αξία του και μόνο που είναι άνθρωπος. Είσαι, ρε, που σου λέω. Πασκαρπαζά. Έλα εδώ μαζί μου. Κάτσε. Πώς σε λένε? Παντελή. Γιατί, Παντελή, για σε σκουπίδι και γελάει ο κόσμος μαζί σου? Μου δίνουν λεπτά. Το ξέρουν οι δικοί σου αυτό που κάνεις? Όχι. Θα ήθελες να το μάθουν? Ο πατέρας μου δεν ζει.
Α, έτσι. Η μητέρα μου ξαναδουλεύει όλη μέρα. Δεν τη βλέπω καθόλου. Άλλους δικούς σου δεν έχεις? Είναι στο χωριό. Στο Σιράκο της Επίρου. Στο Σιράκο της Επίρου. Ήτανε κάποτε εδώ στην πολιτεία ένα παιδί από το χωριό σου. Χωρίς να έχει κανένα, χωρίς να έχει τίποτε. Υπόφερε, πείνασε, δούλεψε σκληρά, αρρώστησε, μα δεν ξέχασε ποτέ την ανθρωπιά του. Τώρα βέβαια δεν ζει, το όνομά του όμως έμεινε. Ποιος ήτανε? Ένας που έγραφε ποίηματα. Ο Κώστας ο Κρυστάλης. Έχω εδώ το βιβλίο εδώ. Σκύβεις το κεφάλι, ε. Βάζεις τον εαυτό σου απέναντί του και ντρέπεσαι. Έλα, κοίταξε με. Σήκω στο κεφάλι. Αγωνίσου, αγόρι μου. Φύλαξε σαν άγιο κόνισμα την ανθρωπιά σου. Αγωνίσου για να έχεις πάντα το κεφάλι ψηλά. Δούλεψε. Πού, μια κουβέντα είναι αυτή. Θα σου βρω εγώ κάτι. Αρίστο! Αρίστο! Έφτασε! Πιστεύω πως δεν θα με τροφιάσεις. Έχω το λόγο σου. Ναι. Διαταγάς. Άκου, Αρίστο. Θέλεις ένα μικρό να σε βοηθάει, είπες, δεν είπες? Ναι, κύριε Λευτέρη. Θα πάρεις λοιπόν τον Παντελή. Είναι φίλος μου, πες ότι είμαι εγώ. Αφού το λες εσύ. Εντάξει, Παντελή. Σε ευχαριστώ, κύριε Λευτέρη. Άντε. Πάμε λοιπόν. Λευτέρη, σε παρακαλώ, έχεις να μου κάνεις ένα κάτω στα αρκολιανά. Ρε. Πού τι βρίσκει τόση φωνή ένα πραγματάκι στα καρύδι. Έλα, τσάκο. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, Φωτεινή? Εσύ είσαι Λευτέρη μου. Εγώ. Τι κάνεις, παιδί μου? Χρόνια έχω να σε δω. Από τότε. Εγώ τον μεγάλωσα. Έκαμα χρόνια στο σπίτι τους. Και τι σπίτι. Αρχοντόσπιτο. Τι κάνεις εδώ? Έχω αυτό το μαγαζάκι. Έλα μέσα. Έλα λοιπόν να σε δούμε. Τι έγινε τόσα χρόνια, Φωτεινή? Εγώ έλειπα σαν έγινε το κακό. Θυμάσαι, είχα πάει στην Κρήτη να δω την κόρη μου. Όταν γύρισε, έμαθα τα δικά σας. Είχε βέβαια περάσει καιρός. Πήγα στο σπίτι σας και εκεί μου είπαν ότι πουλήθηκε. Για σένα κανείς δεν ήξερε να μου πει τίποτα. Πώς έγινε, παιδί μου? Ο πατέρας έπεσε έξω στις δουλειές του. Χάθηκαν όλα. Δεν μπόρεσε να τα αντέξει αυτό και μέχρι χτες ακόμα πλήρωνα χρέη του. Και εσύ? Εγώ τι? Πήγες στο πανεπιστήμιο, έγινες καθηγητής. Σαν ήσουν ένα παιδάκι και σε χόρευα στα γονατά μου, σε ρωτούσα τι θα γίνει το αγοράκι μου σαν μεγαλός και μου λέγεις καθηγητής. Τι πας, Λευτέρη? Πάνε αυτά, Φωτεινή. Ο θάνατος του πατέρα τα έσβησε όλα. Δεν είχα γνωρίσει η μάνα και ο πατέρας ήταν το παν για μένα. Βρέθηκα λοιπόν απροετοίμαστος για τέτοιο χτύπημα. Πού να σκεφτώ πια για πανεπιστήμιο. Μάζεψα ό,τι απόμεινε από την ψυχή μου και νίκιασα αυτό εδώ το μαγαζάκι. Πού μένεις τώρα? Έχει ένα δωμάτιο εκεί πίσω. Καλά είναι. Το σπίτι σας...